Εδώ στο τραπέζι μας, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την Κρήτη καταρχήν. Τι νεότερα έχουμε, γιατί μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει 10-12 εκατομμύρια τα πρώτα χρήματα για να αντιμετωπιστούν εκεί αυτές οι πολύ μεγάλες καταστροφές. Όμως υπάρχει μια διένεξη, αρχίζουν οι γκρίνιες, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, αν θα πάνε στην περιφέρεια, στους δήμους, ποιος θα τα αναλάβει το Υπουργείο, τι γίνεται? Όχι, όχι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πριν ολοκληρωθούν τα φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα που είχαμε, υπάρχει μια καταγραφή λεπτομερής από τους μηχανικούς τοπικής αυτοδιοίκησης περιφέρειας, και επειδή αρκετοί δήμοι δεν είχαν τεχνικό προσωπικό, έχουν αποσταλεί και κλιμάκια από το Υπουργείο Υποδομών για να συνδράμουν στην καταγραφή, γίνονται τεχνικά δελτία. Και μόλις ολοκληρώσουμε την καταγραφή των ζημιών, θα υπάρχουν και απαραίτητες χρηματοδοτήσεις στους φορείς που πρέπει να καταστήσουν τις ζημίες. Η περιφέρεια θα πάρει αυτά τα χρήματα, ή θα τα πάρουν και οι Δήμοι? Κάποια η περιφέρεια, κάποια οι Δήμοι, εκτός από τα έργα που θα αναλάβει κεντρικά το Υπουργείο Υποδομών να υλοποιήσει, γιατί υπάρχουν τέτοιες καταστροφές που δεν μπορεί, κύριε Χασαποπουλέ, ούτε ένας Δήμος, ούτε η περιφέρεια. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, Υπουργέ. Δηλαδή, μιλάμε, καταρχήν μιλάμε για δύο νομούς. Χανιά, Ρέθυμνο. Πού εστιάζονται οι καταστροφές αυτές? Είναι στους οδικούς άξονες? Είναι σε... Πού είναι ακριβώς οι χωράφια? Είναι κυρίως οι υποδομές. Είναι σε καλλιεργήσιμη γη, που εκεί αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας και οι φορείς που εποπτεύει. Εγώ να σας πω για τις υποδομές. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατολιστήσεις πάνω στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, που εκεί θα τις αναλάβει το Υπουργείο να τις αντιμετωπίσει. Εσείς τι εννοείτε, σε βουνό ή σε... Ναι, είναι σε πρανή του δρόμου, που είναι επί της ουσίας ορεινή όγκη. Εκεί... Έχει κοπεί ο ΒΟΑΚ στη μέση, ας πούμε, αυτό? Αυτή τη στιγμή έχει διανοιχθεί από... Ο ΒΟΑΚ είναι ο βόρειος οδικός άξονας, ναι. Έχει διανοιχθεί από τα συνεργεία που έχει βάλει η περιφέρεια Κρήτης, που έχουν μια στενή συνεργασία. Η οριστική όμως λύση και διευθέτηση του θέματος είναι σε άλλους δρόμους που έχουμε πολύ μεγάλους γκρεμούς και πρέπει να γίνουν ειδικά τεχνικά έργα. Θα την αναλάβει το Υπουργείο. Να σας πω και κάτι τώρα, με αυτές τις φυσικές καταστροφές, και θα ζητήσω και τη βοήθεια των συναδέλφων εδώ. Ακούγονται συνέχεια φωνές. Πού είναι το κράτος, παιδί μου, σε τέτοια πράγματα? Δεν είναι έτσι, κύριε Χασαποπουλέ, με συγχωρέστε. Εδώ έχουμε βρει μια χώρα η οποία, σε σχέση με την αντιπλημμυρική... με την αντιπλημμυρική προστασία, ήταν ανοχήρωτη. Τα ζήσαμε και στην Αθήνα, τα ζήσαμε και σε όλη την Ελλάδα, σε ακριτικές περιοχές, μέσα στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Σκόπελο, στη Σαμοθράκη, σε μια σειρά από περιοχές. Στην Καλαμάτα, θυμάστε τι είχε γίνει. Βέβαια. Αυτό το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι δεν είχαν ένα σχέδιο, δεν είχαμε ένα σχέδιο σαν χώρα για την αντιπλημμυρική προστασία. Επομένως, όλη η δημόσια διοίκηση, είτε ήταν Δήμος που είχε την ευθύνη πριν την ψήφιση του Κλεισθένη, είτε οι περιφέρειες, δεν είχαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ήταν τα έργα που μπορούσε να φωτογραφηθεί ο Δήμαρχος ή ο Υπουργός, για να μην λέω μόνο για τους Δημάρχους, προκειμένου να υπάρχουν τα αντιπλημμυρικά έργα, η αντιπλημμυρική δωράκιση που έπρεπε να υπάρχει. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τρέξετε στην Κρήτη όμως, κύριε Υπουργέ, διότι ξεκινάει η σεζόν. Πότε θα είσαι? Έχετε χρονοδιάγραμμα, μισό λεπτό. Για την Κρήτη, ειδικά. Οι φωνές και από την τοπική αυτοδιοίκηση και ξενοδόχοι. Ξέρετε, η σεζόν στην Κρήτη τουριστική ξεκινάει πολύ πιο νωρίς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχω αυτή την εικόνα, κύριε Σαραντάκου. Έχω την εικόνα ότι στήθηκαν γέφυρες που έπεσαν, που δεν είχαν συντηρηθεί για δεκαετίες. Μία μέρα μετά που σταμάτησε, δεν είχαν φύγει τα νερά ακόμα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στην Κρήτη. Είναι καλά. Οι δρόμοι όμως αποκλείστηκαν χωριά. Αυτό σας λέει. Ότι δεν πρέπει. Δηλαδή... Μα για το Πλετανιά σας λέω και εγώ. Έπεσε μια γέφυρα. Δεν σηκώνει όλο το τουριστικό μέτωπο. Έπεσε μια γέφυρα η οποία, αν πηγαίναμε μαζί, θα καταλαβαίνατε γιατί έπεσε. Πώς γινόντουσαν τα δημόσια έργα στη χώρα. Τι κακοτεχνίες υπήρχαν. Τώρα, Υπουργέ, με συγχωρείτε, 100 χρονών είναι αυτή η γέφυρα. Όταν θα πέσει, θα πούμε πώς έπεσε. Γιατί δεν τη συντηρήσαμε? Για ρωτήστε γιατί δεν τη συντηρήσαμε αυτούς που έπρεπε να τη συντηρήσουν όλα αυτά τα χρόνια. Ανταρχή. Για ρωτήστε. Δηλαδή, ποιανού ευθύνη? Εγώ άκουσα το καταπληκτικό ότι δεν έχουμε καταγράψει τα γεφύρια στην Ελλάδα. Έτσι είναι.
Εντάξει, δεν είναι εντυπωσιακό. Το είδαμε και με την περίπτωση του Ματιού, που πολλοί έσπευσαν να φωνάζουν ότι η Δούρου είναι δολοφόνος και τελικά βγήκε το πόρισμα, το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα δεκαετιών. Θέμα εκεί πέρα. Ναι, είναι ένα πράγμα που το έχουμε πρόσφατα και ολοκληρώθηκε. Να δούμε τα γεφύρια. Στη Μάνδρα. Στην Καβάλα. Για πείτε μου, που είσαστε και από την περιοχή. Στον Ιασμό. Εκείνο το γεφύρι είναι. Στον Ιασμό. Εκείνο το γεφύρι είχε γίνει πριν 10 χρόνια που έπεσε. Εσείς δεσμεύεστε στην Κρήτη Μονάρα, ότι τα πράγματα θα αποκατασταθούν, οι υποδομές εν όψη του είναι, καλοκαιριού. Αυτή είναι η εντολή. Ο Πλατανιάς, όπως λέει και ο Ιορδάνης Εύστοχα, σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος τουριστικό. Θα είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη μία γέφυρα έχει τοποθετηθεί. Είναι πρόχειρη λύση αυτή. Ναι. Αλλά θα υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτές τις περιοχές. Από εκεί και πέρα, οι μόνιμες λύσεις δεν μπορεί να είναι πρόχειρες όπως ήταν. Θα πρέπει να γίνουν τεχνικές μελέτες, θα πρέπει να γίνουν τα έργα, θα γίνουν γρήγορα. Με ημερομηνίες και διαδικασίες που δεν θα έχουμε γραφειοκρατικές βαριές διαδικασίες, αλλά δεν θα είναι πρόχειρες λύσεις. Θα είναι λύσεις που θα μείνουν. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Πάμε στο θέμα ότι εκεί θα είμαστε έτοιμοι στην Κρήτη. Οι γέφυρες στείνονται σε μία μέρα, αλλά οι άλλες γέφυρες, οι πολιτικές, δύσκολα στείνονται. Εγώ βλέπω ότι έχουν στηθεί. Εσείς δεν το βλέπετε? Όχι, δεν το βλέπω. Να το δείτε. Και μάλιστα σας έχουν κατηγορήσει ότι. Δεν είστε παρατηρητικός, κύριε Χρυσοπούλου. Είσαστε υπουργές αυτούς που είσαστε από τους προτεργάτες να έρθουν στελέχη από το Κίνημα Αλλαγής και ο υφυπουργός σας, ο κύριος Κουραΐτης και ο κύριος Τόλκας. Εν πάση περιπτώσει, είστε στην αίθουσα υποδοχής σας. Τώρα, επειδή εσείς ξέρετε το χώρο πάρα πολύ καλά, θεωρείτε ότι στελέχη σαν τον κύριο Μωραΐτη και τον κύριο Τόλκα θα κάτσουν σε μια συζήτηση μιας ώρας ή μιας εβδομάδας και θα τους πείσει κανείς αν δεν έχουν πιστεί οι ίδιοι? Θεωρείτε ότι ο κόσμος που ψήφιζε παλιά ΠΑΣΟΚ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήγε μια ομάδα στελεχών που πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ και τους έπεισε? Τώρα μου απαντάτε με ερώτηση. Όχι, γιατί εμείς σας ρωτάμε. Φέτος, κύριε Σπύρτση, μιλάτε για δύο στελέχη που, ας πούμε, δεν έχουν πάρει ποτέ θέση υπέρ των Πρεσπών, μάλλον εναντίον των Πρεσπών. Και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει θέση μέχρι τώρα. Δεν έχει πάρει θέση εναντίον των Πρεσπών. Θέλω να πω ότι πάει να γίνει μια διεύρυνση χωρίς προγραμματική σύγκριση. Όχι, όχι, κυρία Δούκα. Σε αυτό που λέτε έχετε άδικο. Ποτέ ούτε ο κύριος Μωραΐτης ούτε ο κύριος Τόλκας τάχθηκαν εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν ταχθεί εναντίον του κύριου Τσίπρα. Να θυμίσω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να θυμίσω. Πώς είναι άλλο θέμα? Εναντίον του Πρωθυπουργού, εσύ πείτε αμήν για όσο ο κύριος Μωραΐτης. Να θυμίσω ότι η πλειοψηφία του Κινάλ, ακόμη και μετά τη στάση που κράτησε, στις εσωτερικές διαδικασίες, θα σα τα πει ο κύριος Χασαπόπουλος που έχει και εσωτερική πληροφόρηση, ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Η ηγεσία του Κινάλ, γιατί τάχθηκε εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι ένα θέμα που εμείς το θίγουμε, το λέμε ανοιχτά. Είναι συγκεκριμένη επιλογή να ταχθούν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και σε τέτοια θέματα. Και αυτός είναι και ο λόγος που μια σειρά. Δηλαδή, ουσιαστικά λέτε τώρα ότι ο κ. Μωραΐτης και ο κ. Τόλκας το είχαν προαποφασίσει να πούνε. Αυτός είναι ο λόγος, θα πω, και αυτός είναι ο λόγος που μια σειρά στελέχη που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, θα συνεργαστούν με δυνάμεις του προοδευτικού πόλου. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό ξέρετε, δηλαδή ότι υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση. Όχι, όχι, υπάρχει μια πολιτική σύγκληση του προοδευτικού κόσμου όπως υπήρχε πάντα. Η οποία προέκυψε όμως, γιατί σας θυμίζω ότι ο κύριος Μωραΐτης έλεγε πολύ άσχημα πράγματα για την κυβέρνησή σας. Ήταν στέλεχος άλλου κόμματος. Είναι ναι, αλλά ήταν γραμμή που ακολουθούσε. Ναι, συμφωνώ. Απλώς ήταν πολύ σύντομο το διάστημα. Πάρα πολλά στελέχη που ανήκουν σε αυτό το χώρο, η κριτική που ασκούσαν ήταν για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό τέλειωσε. Αυτό τέλειωσε. Και κάποιοι στο Κινάλ. Δηλαδή το ότι έφυγε ο Καμένος ήταν το διαβατήριο για να έρθουν. Βεβαίως. Και κάποιοι στο Κινάλ, κάποιοι στο Κινάλ επιμένουν, γιατί ήταν μια κυβέρνηση με συγκεκριμένο σκοπό, συγκεκριμένο πρόγραμμα και ημερομηνία λήξης. Κάποιοι στο Κινάλ επιμένουν, ως στρατηγική σας λέω εγώ, να συνεχίζουν να έχουν την πολιτική που είχαν όσοι οδήγησαν αυτό το χώρο στην εκπληκτική κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με τα φοβερά αποτελέσματα που έφερε. Λοιπόν, σήμερα είναι μία άλλη μέρα, η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, αρχίζει να στέκεται στα πόδια της, έχει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, τα βλέπετε, σε ένα διεθνές σκηνικό που γίνεται γύρω-γύρω, είναι πολύ ρευστό το κλίμα. Άρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις και ηγέτες που θα οδηγήσουν τη χώρα
σε ασφαλή νερά, έχοντας την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκτός από τους δύο, δεν είναι και τίποτα άλλο που να έρθει. Σοβαρά. Δηλαδή, έχει αρχίσει και γίνεται μια αντισυσπήρωση τώρα. Γιατί και η προσπάθεια που έγινε με τη γέφυρα που πήγε ο Μπίστης και η κύριε Χασαπόπουλε, είσαστε πλέον μια ηλικία και δεν έχετε παρακολουθήσει από κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δεν το έχω πλημμένο. Αλλά θέλω να σα πω, έρχονται κι άλλοι. Βεβαίως, έρχονται. Πριν ένα μήνα είχαμε την αποχώρηση 110 μεσαίων στελεχών και μελών. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Του Κινάλιτ. Ο κύριο Ρώση και οι λοιποί. Είχαμε τον κύριο Παπαγιαννάκη, παρέτηση. Είχαμε την κυρία Άννα Καραμάνου, αν δεν κάνω λάθο, η οποία διαγράφει. Επειδή πήγε στην γέφυρα, στην εκδήλωση την Δευτέρα και ήταν γραμματέα του τομέα ισότητα. Ναι, αλλά εγώ τώρα, συγγνώμη, αυτά τα πρόσωπα συμβολίζουν το άνοιγμα, λέτε, στη βάση. Ο Ιορδάνης υποθέτει ότι ρωτάει για ονόματα τα οποία είναι και υποβεβλημένα. Ο κ. Σταθόπουλος που δεν υπέγραψε τη γέφυρα βγήκε χθες με συνέντευξη ποταμό και είπε ότι. Ο κ. Σταθόπουλος ήταν στο Κινάλ. Ο κ. Σταθόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει. Ήταν πρώην υπουργός. Επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Η πρόσκληση δική μας και ο διάλογος πρέπει να γίνει στις προοδευτικές δυνάμεις απευθύνεται μόνο στο Κινάλ. Δηλαδή, μια σειρά από στελέχη που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ λόγω. Των πολιτικών επιλογών που έκανε όταν ήταν η κυβέρνηση ή στη συνεργασία μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι μπορεί να είναι γενικώς ευρύτερη η συνεργασία. Εγώ σας τα λέω γιατί και μέσα στους 53, στις συνεδριάσεις που γίνονται, λένε παιδιά ότι αυτό το πράγμα, η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σωστό. Καλά. Οι 53 να δουν την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στους 53 πρώτα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Έχουν μέσα στους 53 πασοκοποίηση. Ναι, ναι, έχουν. Κάποιοι έχουν. Λοιπόν, οπότε. Να το αφήσουμε, αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι 53 μιλάνε εδώ για προγραμματική σύγκληση. Πράγμα το οποίο έχει δεν. Έχει πασοκοποιηθεί η 53. Εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο. Αν ξέρει ο Σπίτζης και έχει ρεπορτάζ να μας το πει. Αυτό το οποίο λένε οι 53 που άλλοι το βάζουν ως μεγάλο εμπόδιο, που μάλλον ο τύπος θέλει να το βλέπει ως μεγάλο εμπόδιο, είναι η προγραμματική σύγκληση. Ότι παιδιά, να κάτσουμε να μην μείνουμε στα πρόσωπα, να κάτσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς. Δεν νομίζω ότι συνιστά μεγάλο εμπόδιο η υπουργοποίηση των Τόλκα και Μωραΐτη. Αντιθέτως. Γι' αυτό και στήθηκε και η Επιτροπή για τα Ευρωψηφοδέλτια. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι έτσι όπως έγινε η έλευση του Μωραΐτη με τον Τόλκα, δημιούργησε πρόβλημα. Δηλαδή. Πώς έγινε. Ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού να δώσει ένα σήμα για δύο ανθρώπους που είναι νέοι άνθρωποι που δεν είναι φθαρμένοι από διαχειριστικές ή άλλες ειδήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και να δώσει ένα μήνυμα ότι και σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Είναι η κυρία Κουντουρά δύναμη του προοδευτικού χώρου. Η κυρία Κουντουρά ανήκει, θα σας πω. Δηλαδή όλο αυτό μήπως είναι ένα μοσαϊκό κάπως περίεργο. Η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης και τα στελέχη που προέρχονται από το ΣΑΝΕΛ λειτουργήσαν με το ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 4 χρόνια. Υπηρέτησαν μια πολιτική που ήταν πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψηφίζαμε. Ιδεολογική κουβέντα όμως κάνουμε τώρα. Ναι, δηλαδή με τον κύριο Μωραΐτη καταλαβαίνω να υπάρχει μια ιδεολογική συγγένεια. Ναι. Με την κυρία Κουντουρά. Φεύγει. Δεν ξέρω. Τελειώστε με την Κουντουρά. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς που δεν μπορεί να ανεχθεί, αν θέλετε, την εκπροσώπηση αυτού που ξέραμε σε συντηρητικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας από μια ηγεσία που ανήκει στην ακροδεξιά. Η κυρία Κουντουρά είναι κεντροδεξιά. Επειδή απλώς η Ανέλ ήταν, δεν αυτό προσδιορίζονται ως κεντροδεξί, γι' αυτό το. Δεν νομίζω ότι αν ρωτήσει την κυρία Κουντουρά θα σου πει ότι είναι. Καλά, ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι. Δεν διαφωνώ. Απλώς λέω προσδιορίζεται. Την ιδεολογική συγγένεια προσπαθώ να δω. Πάντως η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία. Πακώστα, Χρυσοβελώνη. Χρυσοβελώνη, ναι. Που ήταν και στο Υπουργείο. Δεν είναι ακραίες δεξιές, δοφιλελεύθερες. Δεν είπα αυτό. Απλώς λέω τον κύριο Μανιό με τον κύριο Μωραΐτη και την κυρία Κουντουρά, όλο αυτό είναι. Διερωτάται κάποιος τι ιδεολογική συγγένεια υπάρχει. Ας πούμε να δούμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Δένδια λέμε τέλεια. Όχι, μα δεν είπα εγώ. Δεν το βάζω σαν διαστολή. Γιατί δεν το βάζετε σαν διαστολή. Να το βάλουμε σε διαστολή. Τι δουλειά έχει, ας πούμε, ο κύριος Δένδιας, έτσι όπως τον γνωρίζετε. Πολιτικά λέω, έτσι δεν λέω σαν προσωπικότητα, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Για πείτε μου την ιδεολογική συγγένεια. Είναι υπουργέ που έρχεται εδώ και ρωτάτε εμάς. Ρωτάτε να κάνουμε, αφού αυτά που με ρωτάτε. Συγγνώμη, δηλαδή, αν φύγουν δύο στενείς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, αύριο μεθαύριο, και πάνε στο κυβερνό κόμμα, όποια αν χάσει ο Τσίπρας που λέει ο λόγος,
και είναι κάποιο άλλο, είναι ο Μητσοτάκης. Και φύγουν και πάνε στο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και γίνουν υπουργοί. Δεν θα υπάρχει θέμα κανένα. Συγχωρείτε. Εγώ, κύριε Χασαπόπουλο, προέρχομαι από το Πασόκ. Ναι. Όπως ξέρετε πολύ καλά. Είναι, δεν ήταν συγγενείς χώροι το Πασόκ με τον συνασπισμό. Όχι. Τεχνικ... όχι. Δεν ήταν. Τώρα... Έκανετε λάθος. Αφού... μα ήταν απέναντι. Μα απέναντι δεν ήταν. Ξεχνάτε λόγω ηλικίας. Ξεχνάτε. Εγώ που μεγάλωσα. Ήρθατε να μας κάνετε για την ηλικία μας. Μέσα στο μαζικό χώρο δεν υπήρχε μία στιγμή που οι δυνάμεις που προερχόντουσαν από το Πασόκ, από το συνασπισμό και από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, στους κοινωνικούς χώρους, στους μαζικούς φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνεργαζόντουσαν. Θέλετε να σας θυμίσω δύο νέων ανθρώπων να έρθουν και να γίνουν υπουργοί σας. Το συγχωρεσμένο τον Κώστα Τολιάσκα. Στη συνέχεια στήριξαμε τον Γιάννη Ναλαβάνο. Μετά στήριξαν οι δυνάμεις του συνασπισμού εμένα. Δεν καταλαβαίνω. Να πάμε στο κλίμα της ημέρας. Θέλετε να πάμε λίγο στο κλίμα της ημέρας. Να σας θυμίσω. Συγγνώμη. Έχουμε κάνει τη συζήτηση για Νίκο Γεωργιάδη. Να κάνουμε ξανά. Δεν έχω θέμα. Να σας θυμίσω πόσα στελέχη της παραδοσιακής αριστεράς, τη λέγαμε τότε. Στελέχωνα το γραφείο του Κώστα Σιμίτη και ερχόντουσαν ως υπουργοί. Υπουργό Πολιτισμού. Και πόσα στελέχη από την αριστερά ερχόντουσαν και γινόντουσαν στο παρελθόν υπουργοί του Πασό. Είναι σωστό αυτό. Ήταν συναλλαγή αυτό. Είναι σωστό. Με τρελαίνετε τώρα. Πάντως, κύριε Σπίρτζη, ένας συνωστισμός στα ψηφοδέλτια ίσως να μην είναι και τόσο καλοδεχούμενος από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Δεν έχω δει τέτοιο κλίμα. Δεν το έχετε δει. Όχι, βέβαια. Προφανώς υπάρχουν προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες. Αλλά αυτό τα πρόσωπα, όχι την ιδεολογία. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις. Ενώ για το ποιο θέμα είναι υποψήφιο. Πάμε μέχρι τη Δάφνη. Δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε στο ΚΚΕ. Δηλαδή να ανήκουμε σε ένα χώρο, σε ένα κόμμα. Κατανοητό, που... Υπουργέ. Ναι, κατανοητό. Έχει μία γραμμή. Που έχει συνεργαζόμενους. Και το που έχει συνεργαζόμενους. Πάμε μέχρι τη Δάφνη. Έχουμε τον δήμαρχο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ο οποίος έχει ετοιμάσει μία υπερπαραγωγή. Δήμαρχε, καλημέρα. Τσιγνοπέμπτη σήμερα. Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας.